Καλημέρα, παιδιά. Και πάλι δυστυχώς πριν λίγη ώρα που εκδήλωσε φωτιά εδώ στη διαμέρισμα στο Περιστέρι στις εργατικές κατοικίες Ευαγγελίστριας. Όπως μπορείτε να δείτε, εκδηλώθηκε φωτιά εδώ στο αυτό το τρίτο όροφο. Αλλά δυστυχώς ένας ηλικιωμένος πήγε να βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί. Γιατί η φωτιά εκδηλώθηκε τώρα που πάνω το μεταφέρει το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει. Δυστυχώς κάηκε ζωντανός ο άνθρωπος. Πήγε να βγει στο μπαλκόνι να αποφύγει τις φλόγες που είχαν εκδηλωθεί μες στο δωμάτιο. Αλλά δεν μπορούσε να πει. Από αυτό το διαμέρισμα εκδηλώθηκε, Γιώργο. Ακριβώς. Η φωτιά εκδηλώθηκε και έχει μαυρίσει και τα επάνω. Χτίρια, δεν φαίνεται να έχει επεκταθεί, μάλλον την πρόλαβαν οι πυροσβέστες και δεν επεκτάθηκε αλλού. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε ένα θύμα ο ήδη. Ο παππούς φοβήθηκε, βγήκε έξω το μπαλκόνι και βγήκε έξω και δυστυχώς απαθρακώθηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, Γιώργο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και εικόνα από τι προκλήθηκε η φωτιά ή αν υπάρχει μια πρώτη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Όχι. Έχει αναλάβει το ανακριτικό πυροσβεστική, είναι πολύ νωρίς τα αίτια. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται από το εσωτερικό του σπιτιού εκδηλώθηκε η φωτιά. Τώρα για κάποια αιτία εσωτερικά. Θα το δουν αυτό οι αρχές. Ακριβώς. Τώρα θα το εξετάσουν οι αρχές. Δυστυχώς είπαμε ότι. Μόνο στέλνει ένα άνθρωπο, ξέρουμε. Εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες αν είναι μόνο του, αλλά λογικά το πιθανότερο πρέπει να ήταν μόνο του. Θα ρωτήσω εδώ του. Θα το δούμε συνέχεια, Γιώργο. Εντάξει, σημασία έχει ότι ο άνθρωπος κάηκε ζωντανός και αυτό είναι η τραγωδία της μέρας. Τι ώρα ξέσπασε η φωτιά, Γιώργο, να πούμε λίγο πάλι το ιστορικό από την αρχή. Πριν περίπου μία ώρα εκδηλώθηκε η φωτιά εδώ. Είμαστε εργατικές κατοικίες στο Περιστέρι, στην Ευαγγελίστρια. Για όσους γνωρίζουν. Στο η φωτιά του λοιπόν εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα, άγνωστα τα αίτια. Έτσι, ο ηλικιωμένος βγήκε στο μπαλκόνι να φουνάξει βοήθεια να σωθεί. Το πρόλαβε όμως η φωτιά και δυστυχώς απανθρακώθηκε. Μάλιστα. Και βλέπουμε εκεί. Γιώργο, θα ξανάρθουμε να δούμε και λεπτομέρειες τι άλλο λέει το ρεπορτάζ. Και μιλάμε εδώ για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες τριγύρω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και ακόμη χειρότερα. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα θύμα, έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Πρόλαβε η πυροσβεστική τα χειρότερα, τα πολύ χειρότερα για την ακρίβεια, γιατί έχει χαθεί ένας άνθρωπος ήδη. Η φωτιά περιορίστηκε ευτυχώς και δεν πήγε ούτε στα δίπλα, γιατί είναι μεγάλη, τεράστια πολυκατοικία όπως βλέπετε. Βέβαια. Είναι 7 ώρες πολυκατοικία και έχει και όμορες πολυκατοικίες. Είναι όπως είπες, Μαρία, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο κέντρο του Περιστερίου. Αλλά η άμεση μέμβαση περιοριστικής περιόρισε πάρα πολύ φωτιά και δεν επεκτάθηκε ούτε στους κάτω ρόφους, αλλά ούτε και στους πάνω ρόφους. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα ξαναπούμε, Γιώργο.